Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Να δούμε τώρα κάποιες χρηστικές πληροφορίες με τη βοήθεια του κυρίου Ιωαννίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Εξυπηρετώ. Κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καρυπίδη. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο εγχείρημα. Να πούμε προς όλους τους τηλεθεατές μας στη Βόρεια Ελλάδα, ο κύριος Ιωαννίδης είναι ο πρώην δήμαρχος Κοζάνης. Λοιπόν, για πείτε μας τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για το επίδομα της τηλεθέρμανσης, που άνοιξε τώρα η πλατφόρμα, τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουν, κύριε Ιωαννίδη. Η πλατφόρμα είναι σχετικά απλή, κύριε Καρυπίδη. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα, αφορά καταναλώσεις τηλεθέρμανσης, σύγχρονη τροποποίηση της υπηρεσίας που έγιναν μέχρι τη 31, κατανάλωση μάλλον των ενεργειακών και μέχρι τη 31 τρίτη. Παραστατικά μέχρι τις 36. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά στοιχεία. Δεύτερον, προφανώς ότι απευθύνεται σε συμπολίτες μας, εδώ κατοίκους κυρίως της Κοζάνης ή πόλεων που μάλλον χρησιμοποιούν τηλεθέρμανση, που έχουν υποβάλει αίτηση για να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης θέρμανσης τον Νοέμβρη. Γιατί ρωτάνε κάποιοι αν μπορούν να υποβάλουν εφόσον δεν είχαν δεν απευθύνεται. Ευελπιστώντας ότι τον επόμενο χρόνο το πρόγραμμα αυτό θα ξανατρέξει, ίσως και ενισχυμένο, για να μπορέσουν να υποβάλουν και εκ νέου οι καταναλωτές αίτηση ή και επιπλέον καταναλωτές τη τηλεθέρμανση. Εσείς πώς μπορείτε να βοηθήσετε από το κέντρο σας τους πολίτες? Πρέπει να έρθουν οι ίδιοι εκεί? Υπάρχει και η δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας να κάνετε τις εγγραφές αλλά και τις παρεμβάσεις μέσω υπολογιστών από το γραφείο σας? Πώς γίνεται η διαδικασία, για να ξέρει ο κόσμος? Εύλογο, καταρχήν τηλεφωνικά μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από εμάς. Εδώ είμαστε να εξυπηρετήσουμε έστω και τηλεφωνικά. Στην δεύτερη, εδώ και με σκέψη στο χώρο, εδώ στην πλατεία Λασάνη 15 στην Κοζάνη, με τους αναγκαίους κωδικούς και τα παραστατικά, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε. Και από εκεί και πέρα, και τηλεφωνικά ή και με απομακρυσμένο, μπορούμε με οποιονδήποτε τρόπο να υποστηρίξουμε τους καταναλωτές. Και με την ευκαιρία της συνομιλίας μας, τι άλλες υπηρεσίες παρέχει το κέντρο σας? Γιατί είναι ένα πρωτοποριακό κέντρο, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο στη χώρα αυτή τη στιγμή. Κύριε Καρή, υπάρχουν και άλλα. Ναι. Για πείτε μας. Στην Κοινωνία η Μαθάνη σίγουρα δεν υπάρχει άλλο. Στην δική μου κοινωνία, μάλλον δεν υπάρχει κάποιο ακόμα. Υπηρεσίες πολίτες. Σε πάσης φύσεως διεκπαιρεώσεις, συναλλαγές με το δημόσιο, όπου είτε δυσκολεύονται να είτε δεν έχουν τον χρόνο. Απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε πολίτες, όσο και σε επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να κερδίσουν χρόνο και χρήμα γύρω από μια σειρά προτεραιότητες και υπηρεσίες ή διεκπαιρεώσεις. Ειδικά τώρα με τα Power Pass, Fuel Pass, γίνεται χαμός, έτσι. Έχει δουλειά αυτό. Πέρα από αυτά, Καρυπίδη, πω μια σειρά από καθημερινές λειτουργίες που πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, πιστέψτε με, το βιώνω πλέον πάρα πολύ έντονα, δυσκολεύονται να τις δείτε. Ναι. Γιατί έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που δεν είναι εύκολο όλο αυτό το άλμα να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη για πάρα πολλούς λόγους. Είτε και ο δικαιώνας, τώρα αυτοκρατικός δικαιώνας που αντικειμενικά υπάρχει, δυσκολεύει πάρα πολλούς συμπολίτες. Εκεί ερχόμαστε εμείς να εξυπηρετήσουμε και να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Ναι. Παρέχοντας, θα το έλεγα, εξατομικευμένες υπηρεσίες, αντιμετωπίζοντας κάθε πολίτη ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και την ανάγκη που έχει. Και έχουμε στελεχωθεί εδώ επαρκώς. Νομίζω ότι σιγά σιγά και εμείς αποκτάμε μεγαλύτερη πληροφορία. Ήδη πολλοί πολίτες έχουν έρθει και έχουν εξυπηρετηθεί, νομίζω, τα νοσοκομεία. Και σταδιακά διευρύνεται και ο κύκλος των υπηρεσιών που μπορούμε να παρέχουμε. Και δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και πατάμε στο τηλέφωνο 2-4-5-5-5-5. Ενώ μπήκαμε στην ψηφιακή εποχή, δυστυχώς όμως έχουμε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, συνανθρώπους μας, οι οποίοι είναι αναλφάβητοι με τους υπολογιστές, έτσι, και θέλει εκεί δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο από τη Δυτική Μακεδονία και τον Νίκο τον Σπιτσέρη από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νίκο. Ναι. Περισσότερο έχει να κάνει με το πώς κινείται γενικώς το πράγμα. Είναι σχετικά απλές οι διαδικασίες ή έχουμε μπλέξει σε αυτό το κυκλώνα το γραφειοκρατικό σε αυτή τη χώρα και σε λίγο θα χρειαζόμαστε και ειδικούς για οποιαδήποτε συναλλαγή με το δημόσιο. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, αυτό που γίνεται είναι μια διαδικασία που θα έπρεπε να έχει γίνει, πρέπει και καλώς γίνεται.
Προφανώς όμως δεν είναι μια εύκολη διαδικασία για όλους. Απαιτείται, είναι προφανές ότι κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν και αυτή η διαδικασία θα πάρει χρόνο. Από την άλλη, πιστέψτε με όμως και η επαφή με τις υπηρεσίες, η επίσκεψη στους χώρους εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών δεν είναι και αυτή μια καθόλου εύκολη διαδικασία. Άρα θα περάσουμε μια φάση προσαρμογής σε όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ο COVID επιτάχυνε τις διαδικασίες αρκετά. Θα περάσουμε λοιπόν μια διαδικασία προσαρμογής που προφανώς κάποιοι πολύ μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι θα έχουν κάποια αντικειμενικά προβλήματα προσαρμογής. Εκεί προφανώς ερχόμαστε εμείς και άλλοι επαγγελματίες να καλύψουν αυτό το κενό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι νομοτελειακό. Έχουμε μπει στο χώρο της νέας τεχνολογίας. Εδώ και χρόνια μιλούσαμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Προφανώς δεν γίνονται όλα καλά, για να μην είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχουν στιγμές που είναι προφανές ότι αυτές οι πλατφόρμες είναι δύσκριστες, δύσκολες. Δεν μιλάω να αναφέρομαι τώρα στη συγκεκριμένη για την οποία μιλήσαμε με τον κύριο Καρυπίδη. Και εκεί προφανώς χρειάζεται μια προσαρμογή. Θέλει και μια πλούστευση των διαδικασιών, έτσι. Γιατί φημιζόμαστε ότι είμαστε με πολλούς νόμους, έχουμε μια πολυνομία και πολλές διαδικασίες. Όλο αυτό συνεπάγεται γραφειοκρατία και καθυστέρηση για τον πολίτη και ταλαιπωρία. Πάω και στον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και να ολοκληρώσουμε. Βαγγέλη. Ναι. Κύριε Ανίδη, ένα σύντομο σχόλιο θέλω. Επειδή είπατε ότι μακάρι να είναι ενισχυμένη του χρόνου το επίδομα για την τηλεθέρμανση, και θα ήθελα να απευθυνθώ στο αυτοδιοικητικό πρόσωπό σας. Τι κόστη θα συναντήσουμε οι καταναλωτές του χρόνου με δεδομένη την κρίση και των επιχειρήσεων αυτών και την ενεργειακή κρίση που βιώνουμε γενικότερα, έτσι? Νομίζω ότι και εσείς το ξέρετε, καταρχήν ο καθένας από εμάς το βιώνει σαν πολίτης πάνω απ' όλα. Και το ξέρετε και εσείς και από τη δική σας δημοσιογραφική εμπειρία ότι πραγματικά ο χρόνος μετά τον Σεπτέμβριο αναμένεται να είναι δύσκολος. Δεν ξέρω κατά πόσο ευελπιστώ δηλαδή όλα αυτά τα μέτρα των επιδοτήσεων να απαλύνουν κάπως το κόστος, αλλά σίγουρα δεν λύνουν το πρόβλημα. Και προφανώς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια δύσκολη κατάσταση από το Σεπτέμβριο και μετά. Δεν ξέρω για πόσο χρονικό διάστημα. Και τα νοικοκυριακή επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Κατά την άποψή μου, είναι πολύ κρίσιμο σε κεντρικό επίπεδο να στηριχθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, γιατί εκεί είναι η καρδιά της οικονομίας και αυτό θα στηρίξει όλο το οικοδόμημα. Και σε δεύτερο επίπεδο, κατά προτεραιότητα, οι πιο ασθενείς κοινωνικές ομάδες, γιατί αυτοί θα βιώσουν ταξικά, κοινωνικά, την πολύ μεγάλη δυσκολία προσαρμογής σε αυτή την κατάσταση.